Βέβαια, η λέξη τώρα με το νάνο σημαίνει ότι ασχολούμαστε και με πολύ μικρά-μικρά, mm-hmm. πολύ μικρά πράγματα, τα οποία εννοείται ότι δεν τα βλέπουμε με το μάτι μας, αλλά καλύψαμε και φτιάξαμε και εργαλεία να τα βλέπουμε, να τα μετακινούμε και να κτίζουμε από τα πολύ μικρά πράγματα, από τα μόρια, να φτιάχνουμε δομές μεγάλες, οι οποίες να είναι τόσο καλά οργανωμένες, προβλεπόμενες, mm. που να μας δίνουν ένα αποτέλεσμα επιθυμητό, λειτουργικό, που δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Και εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα. Και εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα. Βλέπω τον κύριο Πέλετη με το κινητό. Ήταν αδύνατο αυτό πριν από 5 χρόνια να βιντεοσκοπεί και να βάζει τεράστιες ποσότητες μνήμης καταγραφής μέσα σε αυτό το κινητό. Αυτό γίνεται με την νανοηλεκτρονική. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε νανοηλεκτρονική, αν δεν μπαίναμε δηλαδή πριν 5-6 χρόνια, φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, από την μικροηλεκτρονική στην νανοηλεκτρονική, θα ήταν αδύνατο να γίνει η καταχώρηση αυτής της μνήμης. Και δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Οι υπολογιστές μας αντρέχουν τόσο γρήγορα. Χθες ένας φοιτητής μας παρουσίασε το διδακτορικό του, ο οποίος ξεκίνησε πριν 4,5 χρόνια στο διδακτορικό του πάνω, υπολογιστικά έκαμε θέματα. Η ταχύτητα των υπολογιστών μέσα σε 4,5 χρόνια αυξήθηκε 40 φορές. Ενώ των μεγάλων υπολογιστών, όχι mm-hmm. των μικρών υπολογιστών. Φαντάζεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό εδώ. Σημαίνει ότι μπορούμε να λύσουμε πολύ μεγαλύτερα θέματα, προβλήματα, επιστημονικά, τεχνολογικά. Ένα παράδειγμα. Η ενέργεια, η απόδοση. Mm-hmm. Καινούργιες μορφές, όχι ενέργειες, αλλά καινούργιες μορφές παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης, φωτισμού. Ο φωτισμός που έχουμε τώρα είναι πολύ παλιά τεχνολογία. Thomas Edison, 1990, 120 χρόνια δηλαδή. Και είναι πολύ δαπανηρός, δηλαδή του δίνουμε 100 βατ δαπανούμε και παίρνουμε πίσω 5 σε φωτισμό. Τα άλλα 95 μας ζεσταίνουν, τώρα ζεστάθηκα εγώ. Βέβαια ζεστάθηκε και από την ομιλία, αλλά ο φωτισμός αυτός από πάνω είναι δαπανηρός. Σήμερα πλέον ανακαλύφθηκαν νέες μορφές παραγωγής φωτισμού που θα δίνουμε 100 και θα παίρνουμε 70 πίσω. Μπαίνουν θέματα ηθικής ή σύγκρουση συμφερόντων για το πώς θα προχωρήσουν αυτές οι τεχνολογίες και θα εφαρμοστούν και θα χρησιμοποιηθούν. Συμφερόντων πάντα μπαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπαίνουν συμφέροντα. Από τη στιγμή που γίνεται μια ανακάλυψη, μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια τεχνολογία, μπαίνουν συμφέροντα. Γιατί αυτό σημαίνει αμέσως ότι θα δημιουργηθούν καινούργια προϊόντα. Γι' αυτό δεν είναι μόνο να λύσει το θέμα της υγείας μας, αλλά και το θέμα της υγείας μας που λύνεται σημαίνει ότι έχει και μερικά άλλες επιπτώσεις θετικές, τις οποίες κάποιοι πρέπει να εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Και ο ανταγωνισμός αρχίζει από εκείνη τη στιγμή. Όμως υπάρχουν οι κανόνες και βάζουν τα πλαίσια, μέσα στα οποία λέει ο ανταγωνισμός θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει και όφελος και κέρδος, γιατί διαφορετικά δεν θα κινείται κανείς, δεν θα χρηματοδοτήσει κανείς τίποτα. Τώρα το θέμα της ηθικής είναι ένα άλλο θέμα. Ιδίως η νανοτεχνολογία δεν πολύ έχει τόσα μεγάλα προβλήματα, αλλά ιδιαίτερα η Ευρώπη ασχολείται και δαπανά πολλά ποσά για την ηθική του πράγματος, για την ασφάλεια, κύρια με τα νανοσωματίδια, τα οποία μας δίνουν διάφορες λύσεις. Ιδιαίτερα λοιπόν η Ευρώπη δαπανά τεράστια ποσότητες χρημάτων για την έρευνα πάνω στις επιπτώσεις και πριν χρησιμοποιηθούν σε ανθρώπους. Mm-hmm. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα της βιοτεχνολογίας, η οποία είναι λίγο πιο προβληματικό εκεί και θα έχει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Το θέμα της νανοτεχνολογίας έχει να κάνει κυρίως με τα νανοσωματήρια. Θα σας πει και η κυρία Καραγιουζάκη μερικά πράγματα σχετικά γύρω από αυτό το θέμα στη συνέχεια. Επομένως, μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για τεχνολογία, αλλά μιλάμε όμως και για οικονομία. Mm-hmm. Οι επιπτώσεις από την νανοτεχνολογία είναι τεράστιες στην οικονομία. Σήμερα, μετά από περίπου 10 χρόνια, 12, τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας είναι περίπου 1 τρισεκατομμύριο σε όλο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν σε 5-6 χρόνια, γύρω στο 2020, να φτάσουν γύρω στα 4 με 5 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή να έχουμε προϊόντα που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία σε ύψος μεγαλύτερο και από την συνολική ενέργεια που δαπανά ο πλανήτης μας. Σημαίνει αυτό ότι θα έχει πάει
σε τόσο μεγάλο εύρος και σημαίνει επίσης ότι όσοι θα κάνουν χρήση και θα παράγουν για να πουλάνε στους άλλους, θα περνάνε πολύ καλύτερα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά, και βεβαίως και η εκπαίδευσή τους και η τεχνολογία τους είναι πολύ καλύτερα. Γιατρέ, το δικό σας θέμα της εισήγησης και ο ρόλος της νανοτεχνολογίας στην ιατρική. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να λείψει η νανοϊατρική από την ΚΟΧ, δηλαδή από το νησί του Ιπποκράτη. Ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε πώς ερευνούμε, πώς η νανοτεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Οπότε κύριο αντικείμενο της εισήγησής μου είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νανοσωματίδια, τα οποία έχουν μέγεθος 100 νανόμετρα, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι, τα οποία μπορούν να περάσουν τους φραγμούς που έχουμε στο σώμα μας, να μπουν μέσα στα κύτταρα, μπορούν να απελευθερώσουν φάρμακο με έναν ελεγχόμενο τρόπο, οπότε μπορούν να θεραπεύσουν πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος για παράδειγμα, η αθυρομάτωση, και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς σκοπούς. Φαίνεται δηλαδή επαναστατικά αισιόδοξα νέα. Έχει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Ήδη τρέχουν κλινικές μελέτες στην Ευρώπη και στην Αμερική για την εφαρμογή τους στους ανθρώπους. Υπάρχουν μέχρι τώρα στην παγκόσμια αγορά περίπου 78 προϊόντα νανοιατρικής. Όταν λέμε προϊόντα νανοιατρικής, εννοούμε φάρμακα με τη μορφή νανοφορέων, λιποσωμάτων, είναι ένα είδος νανοσωματιδίων, το οποίο έχουν δείξει ότι βελτιώνεται πάρα πολύ η αποτελεσματικότητα και η δράση τους. Δηλαδή, ένα φάρμακο μπορεί με τη μορφή ενός φορέα, ενός δηλαδή νανοσωματιδίου, να μπει στον ανθρώπινο οργανισμό και να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα που θίξαμε είναι της νανοτοξικότητας και της ηθικής. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω του πολύ μικρού μεγέθους υπάρχει πρόβλημα όταν μπαίνουν στα κύτταρα, αν μπαίνουν και στο πυρήνα του κυττάρου και προκαλούν μεταλλάξεις, αν συσσωρεύονται σε ζωτικά όργανα όπως το σηκώτη, με ποιο τρόπο αποβάλλονται, αν περνούν το φραγμό του εγκεφάλου. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλά θέματα νανοτοξικότητας και σαφώς υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνας παγκοσμίως στο πεδίο αυτό για την τοξικότητα. Λειτουργούν και προληπτικά. Προληπτικά θα το έλεγα μόνο με την έννοια για την έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση των ασθενειών. Δηλαδή, ένα σημαντικό πεδίο έρευνας είναι όταν χρησιμοποιούμε τα νανοσωματίδια για την αθυρωμάτωση, που όπως ξέρετε είναι η διεργασία που γίνεται στο τείχωμα της αρτηρίας και προκαλεί τη στένωση των αγγείων και το έμφραγμα. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι στους νέους ανθρώπους τα εμφράγματα, δηλαδή σε ηλικία 40 ετών, το έμφραγμα οφείλεται σε ρήξη των αθυρωματικών πλακών, οι οποίες είναι ευάλωτες. Ευάλωτη είναι μία πλάκα η οποία έχει αυξημένη φλεγμονή, η οποία θα σπάσει και θα προκαλέσει την απόφραξη της αρτηρίας. Σε αντίθεση δηλαδή με τους ηλικιωμένους ασθενείς που το έμφραγμα και η απόφραξη του αγγείου οφείλεται σε στένωση του αγγείου, δηλαδή προοδευτικά με την πρόοδο του χρόνου πάμε 80-90% στενεύει η αρτηρία, 99% για να φτάσουμε στο 100% που υπάρχει πλήρη απόφραξη, στους νέους ανθρώπους και ένα 40-50% στένωση της αρτηρίας μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα. Και στην κλινική πράξη δεν έχουμε διαγνωστικές τεχνικές που μπορούμε να διαγνώσουμε αυτές τις ευάλωτες πλάκες. Δηλαδή πλάκες οι οποίες σε μια στένωση 40-50% μπορεί να προκαλέσουν έμφραγμα. Οπότε εδώ επισέρχεται η νανοϊατρική με νανοσωματίδια που μπορούν ακριβώς να στοχεύουν σε αυτές τις πλάκες που έχουν υψηλή φλεγμονή και να τις ανοιχνεύουν. Άρα, όταν εγώ έχω ένα πόνο στο στήθος, στην ηλικία που είμαι και κάνω μια στεφανιογραφία, με βάζω στο νοσοκομείο, θεωρούν ότι μπορεί να είναι ένα επίκειται ένα έμφραγμα. Μου κάνουν μια στεφανιογραφία και βρίσκεται μια στένωση 40-50%. Οπότε ο επεμβατικός καρδιολόγος δεν ξέρει αν πρέπει να κάνει μπαλονάκι, αγκιοπλαστική δηλαδή ή όχι. Με την νανοτεχνολογία ενδοφλέβει μπορούμε να βάλουμε κάποια νανοσωματίδια και να βλέπουμε αν αυτή η πλάκα έχει την τάση να σπάσει, οπότε να προκαλέσει το έμφραγμα, οπότε να αντιμετωπίσετε και αναλόγως. Σε τι επίπεδο, πώς θα αξιολογούσατε τη φάση στην οποία βρισκόμαστε στην Ελλάδα, δηλαδή όσον αφορά τις θεωρίες και τα εργαστηριακά θέματα και την πρακτική εφαρμογή στις κλινικές? Καταρχήν, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως και όπως σας είπα και στην Ευρώπη, είμαστε σε ερευνητικό στάδιο και σε πρώτου σταδίου κλινικές μελέτες. Και στη χώρα μας ισχύει αυτό? Ναι, και στη χώρα μας. Ναι. Δεδομένου ότι για να γίνουν κλινικές μελέτες και να πάρουμε έγκριση από το FDA, για παράδειγμα, θέλουμε 5 χρόνια μόνο για τις κλινικές μελέτες. Άμα βάλετε ότι και 3 με 5 χρόνια για να αναπτύξεις τα νανοσυστήματα αυτά, θέλει πάρα πολλά χρόνια για να βγει το τελικό προϊόν
της νανοιατρικής και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τον ασθενή. Ευχαριστούμε.